Λοιπόν, νομίζω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας είναι ένα πλαίσιο, όπως το ψυχοθεραπευτικό, που σε συγκρατεί, συγκρατά τις σκέψεις σου, σου δίνει εικόνες, συγκρατά τα συναισθήματά σου και σε αφήνει να απλωθείς πάνω στο κείμενο. Και τέτοιου είδους κείμενα, τα οποία έχουν μέσα και την ασυνέχεια, όπως είπα προηγουμένως, γιατί είναι σύμφυτο με αυτό που περιγράφεις, έχουν και τη δυνατότητα να υπάρξουν πιο δημιουργικές στιγμές στον αναγνώστη. Αν ο αναγνώστης αφαιθεί και αυτός να ονειροπολήσει, όπως ονειροπολεί η Ιουλία, και αφήσει τον εαυτό του να προσεγγίσει ξανά το συναίσθημά του, το σώμα του και τις αρχαίγονες αγωνίες και επιθυμίες που έχει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κείμενο το καταφέρνει με την τρυφερότητα που το διατρέχει, με ένα κόκκινο νήμα που το οδηγεί η συγγραφέα συνέχεια, και αυτό φαίνεται πολύ και στα περάσματα που γίνονται από το τέλος του ενός κεφαλαίου στο άλλο. Δεν είναι καθόλου τυχαία ρηγμένα τα κεφάλαια. Και συγχρόνως είναι κείμενο δημιουργικό, γιατί δεν δίνει απαντήσεις. Πράγμα που κάνει, κατά τη γνώμη μου, ας το πούμε, η κακή λογοτεχνία, ή τέλος πάντων η λογοτεχνία που δεν μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, όπου ενώ ανοίξουν ένα θέμα, μετά βρίσκουν κάποιες έξυπνες ή και πετυχημένες ή και σοφές και όλα εκφράσεις και το κλείνουν. Δεν λέω ότι και έτσι δεν μπορεί να γίνει λογοτεχνία, αλλά τουλάχιστον στα νέα ήθη και γούστα που έχουμε τώρα διαμορφώσει με το μοντερνισμό, που τον άνοιξε, ας πούμε, ο Τζόις και ο Οδυσσέας, έτσι, από εκεί και πέρα προτιμούμε και απολαμβάνουμε μία λογοτεχνία που μας συγκρατεί και αφήνει να απλωθεί μέσα της η αγωνία μας και το περίεργο του είναι μας, παρά μια λογοτεχνία η οποία μας παιδεύει και μας εκπαιδεύει με έναν τρόπο δασκαλίστικο και πολύ παροχημένο. Σε κάθε περίπτωση, και ίσως έτσι να τελειώσουμε για να μην σας κουράσουμε άλλο, είμαστε ευγνώμονες, υποθέτω, όλοι μαζί στη λογοτεχνία, γιατί την μεταμορφώνει την αρρώστια της ζωής σε κάτι που αξίζει τον κόπο να τη ζεις και να την ονειρεύεσαι και να την απολαμβάνεις. Να πούμε αυτό, το οποίο είναι τόσο αναγκαίο, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Άρα ευγνωμονούμε τα βιβλία, τους εκδότες, τους συγγραφείς, τους βιβλιοπόλεις, τους χώρους που υπάρχουν, όπως εδώ, κύριε Καπέλα. Περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί. Και τους αναγνώστες που πραγματικά, και όλους εσάς που με τόση, έτσι, πραγματικά, τι να πω, προσήλωση και ενδιαφέρον μας πλησιώσατε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς θερμά τη Φωτεινή Τσαλίκογλου, που ήταν σήμερα μαζί μας, τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή κύριο Αλεξανδρίδη. Να σας πούμε ότι εδώ, δεξιά, υπάρχουν όλα τα βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου. Μπορείτε να τα κοιτάξετε. Και νομίζω, Φωτεινή, πως δεν θα αρνηθείς να υπογράψεις βιβλία. Καλή συνέχεια.